Κύριε Γιουβανούδα, έχουμε δει ότι έχει αλλάξει νομοθεσία σχετικά με την παραχώρηση των ακτών. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι και θα θέλαμε να μα πείτε τι ακριβώ ισχύει σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο. Εκδόθηκε πριν από λίγε μέρε ο νόμο 5092 2024, και έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με τι μισθώσει των Αγιαλών και τη Παραλία. Έχει αλλάξει ο τρόπος μίσθωσης, πλέον οι επιχειρηματίες δεν θα πρέπει να ετούνται και να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά τους στους κατατόπους αρμοδίους δήμους, αλλά θα γίνεται μέσω ειδική εφαρμογής πλατφόρμας του Υπουργείου Οικονομικών. Οπότε θα πρέπει όλοι οι επιχειρηματίες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συνεργάζονται με τους κατάλληλους ανθρώπους επιστήμονες, μηχανικούς, για να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά και να, είναι, να, να τηρούν τις προθεσμίες, ε, τις συγκεκριμένες προθεσμίες που θέτει ο νόμος. Αυτό επειδή είναι κάτι καινούριο. Ε, αν σε περίπτωση υπάρξει λάθος στο φάκελο, στην κατάθεση, τι ακριβώς γίνεται. Δεν μπορεί να συγχωρηθεί το λάθος, γιατί υπάρχουν προθεσμίες και εάν υπάρξει λάθος και δεν ε, γίνει, δεν υπάρξει δεν, η σύμβαση παραχώρησης, ε, θα είναι ο επιχειρηματίας, ε, δεν θα έχει δικαίωμα να τοποθετήσει τις ξαπλώσεις της ομπρέλας στον Αγιαλό. Τώρα, στο κομμάτι που αφορά τον, τον την κοινωνική υπηρεσία, Εκεί κατατίθεται μόνο ο φάκελο ή εμπλέκονται και άλλοι φορεί. Ο φάκελο κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω ειδική πλατφόρμα και τον επεξεργάζεται η εκτιματική υπηρεσία χαλκιδική εμπροκειμένου, η οποία θα στείλει τη σύμβαση ηλεκτρονικά στον επιχειρηματία και μετά ο επιχειρηματία θα μπορεί να τοποθετήσει τι ξαπλώσει και τι ομπρέλε στην, στην παραλία που θέλει να κάνει χρήση. Τι δικαίωμα έχει ο επιχειρηματία να απαιτήσει. Υπάρχουν, ο νόμο προβλέπει δύο ειδών παραχωρήσει. Η μία παραχώρηση είναι σε όμορε επιχειρήσει, Κάποιο έχει κατάστημα με ελάχιστο πρόσωπο στον Αγιαλό 4 μέτρα, θα μπορεί να μισθώσει έκταση από 150 τετραγωνικά έω 500 τετραγωνικά και θα προβλέπει ο νόμος και δημοπρασία, όταν δηλαδή δεν υπάρχει όμορφη επιχείρηση, που εκεί θα μπορεί να μισθώσει επίση από 150 έω 500 τετραγωνικά το μέγιστο για να κάνει χρήση για την επιχείρησή του. Δεν προβλέπει κάποια, άλλη. Τα υπόλοιπα είναι τοπογραφικά, είναι θέματα μηχανικών και λοιπόν εγγράφων, δηλαδή άδειε λειτουργία τη επιχείρηση και δεν, θέτει ο νόμος κάποιε άλλε προδιαγραφέ. Τώρα, επειδή σε πολλέ περιπτώσει στη Χαλκιδική μεσολαβούσαν τμήματα του παλαιού Λού, τα οποία τη διαχειριζόταν και τη συνεχίζει να διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ, Δηλαδή η εταιρεία ακινήτων δημοσίου της Χαλκιδικής, για να αποκτήσει μια επιχείρηση ομορότητα, θα έπρεπε πρώτα να μισθώσει το τμήμα της ΕΤΑΔ, του παλαιού Αιγαλού. Παρατηρούνταν πολλέ καθυστερήσει και πολλέ φορέ οι επιχειρηματίε, αν και κάναν τη διαδικασία πολύ νωρί, πολύ πριν το καλοκαίρι, δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν το μισθωτήριο με την ΕΤΑΔ για να μπορέσουν μετά να μισθώσουν την έκταση από την κλιματική υπηρεσία για τον Αγιαλό. Πλέον θα γίνεται κατευθείαν η διαδικασία και ω προ την ΕΤΑΔ. Και αν η ΕΤΑΔ δεν 30 ημερών δεν αποστείλει το, τη σύμβαση, το μισθωτήριο συμβόλαιο, θα θεωρείται ότι σιωπηρά έχει μισθώσει ο επιχειρηματία την έκταση αυτή, και μετά θα γίνεται η μίσθωση του Αγιαλού. Οπότε θα αποκτά την ομορρότητα που είναι υποχρεωτική στην περίπτωση αυτή. Τώρα, ε, τι τοποθετούμε στον Αγιαλό, Γιατί κατά καιρού βλέπουμε από την ξεπλώστρα την ομπρέλα μέχρι η κιόσκια. Αυτά, σε αυτά υπάρχει κάτι διαφορετικό. Ε, ο υγεαλός έχει κοινόχρηστο χαρακτήρα και πρέπει να, να, να διατηρεί αυτό το χαρακτήρα του για όλους τους ε, πολίτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν χρήση χωρίς να, είναι, να επισκέπτονται τις επιχειρήσεις. Ε, θα μπορούν να τοποθετούνται μόνο εξαπλώστρες ομπρέλες και τραπεζοκαθίσματα και δεν θα μπορούν να, να τοποθετούνται στε, στερεά συνδεδεμένες κατασκευές τύπου μπάρα, τύπου ε, πε, ε, πέργολες κτλ. Μόνο εξαπλώστρες και ομπρέλες για τους λουόμενους. Τίποτα παραπάνω. Και πάμε λοιπόν σε αυτό που ήδη το περσινό καλοκαίρι είχε ενοχλήσει ιδιαίτερα, που ήταν το κομμάτι των ελέγχων. Ε, γιατί οι επιχειρήσει απλωνόταν περισσότερο από αυτό το οποίο πληρώνουν και είχαν στην κατοχή του. Τι θα ισχύσει σε σχέση με του ελέγχου. Πλέον ναι, θα, γίνονται, θα, μπορούν να γίνει καταγγελία μέσω τη πλατφόρμα από οποιοδήποτε πολίτη θεωρεί ότι κάποιο επιχειρηματία παραβιάζει ε, το μισθωτήριό του ή δεν έχει καθόλου μισθωτήριο για το τμήμα που χρησιμοποιεί. Ε, και θα γίνεται έλεγχο από την κτηματική υπηρεσία Χαλκιδικής, Εν και από το Δήμο, με τη συνδρομή του Δήμου, θα γίνεται αποξύλωση και απομάκρυνση όλων των κατασκευών αυτών. Θα καλείται ο επιχειρηματία μόνος του να εντός λίγων ημερών να απομακρύνει τι κατασκευές και όλα όσα ε, απαγορεύονται στο τμήμα που, που μισθώνει και αν δεν γίνει αυτό, εντός λίγη προθεσμίας, ο Δήμο θα τι απομακρύνει. Και φυσικά το, το κόστος θα βεβαιώνεται στο προσωπικό αφημί του, 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 του επιχειρηματία. Και όπου χρειαστεί, θα, θα ζητείτε και η συνδρομή τη ελληνική αστυνομία. Από ό,τι βλέπουμε, είναι θετικό το, αυτό το οποίο συζητάμε αυτή την ώρα. Το θέμα είναι, υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν όλη αυτή την κατάσταση. Το αρνητικό είναι ότι στη Χαλκιδική ε, υπάρχουν μόνο δύο υπάλληλοι στην κλιματική υπηρεσία, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και για τι μισθώσει, για τι συμβάσει, την επεξεργασία των εγγράφων, για του ελέγχου, τι εκθέσει αυτοψία, αλλά και για την έκδοση πρωτοκόλων διοικητική αποβολή, αποζημιώσει χρήση και κατεδάφηση και άρση των κατασκευών είναι πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό, στο πώ θα μπορέσουν να ελοποιηθεί και να τηρηθεί ο νόμο πιστά, λόγω τη υποστελέχωση τη κλιματική υπηρεσία Χαλκιδική, η οποία πρέπει να στελεχωθεί άμεσα με υπαλλήλου. Ε, κατά την άποψή μου, οι δύο υπάλληλοι αυτή τη στιγμή τη κλιματική υπηρεσία κάνουν ηρωικέ προσπάθειε για να μην εκθέτουν την υπηρεσία ε, τις παραβάσεις. Θα υπάρχουν τριών ειδών παραβάσεις, που θα είναι όταν κάποιος χρησιμοποιεί παραπάνω εμβαδό τμήματος από αυτό που έχει μισθώσει, όταν κάποιος δεν έχει καθόλου μισθωτήριο ή, όταν κάποιος έχει κατασκευές που απαγορεύονται. προβλέπονται, αυστηροποιούνται τα πρόστιμα και θα ανέρχονται από 2.000 έως 60.000 ευρώ. Θα προβλέπεται άμεση σφράγιση, δηλαδή οριστική αφαίρεση τη λειτουργία του καταστήματο, τη άδεια λειτουργία του καταστήματο, όπω συμβαίνει τώρα με τι φορολογικέ παραβάσει. Ε, και θα προβλέπετε επίση τον νόμο ότι δεν θα μπορεί ο συγκεκριμένο επιχειρηματία να λάβει εκ νέου για τι επόμενε χρονιέ μέρο ε, στην, στην, παραχώρηση, να τηθεί δηλαδή την παραχώρηση εκ νέου για τι επόμενε χρονιέ του συγκεκριμένου τμήματο του ΙΑΛΟΥ. Ε, επίση υπάρχουν και ποινικέ κυρώσει. Ε, οι παραβάτε θα τιμωρούνται με τουλάχιστον ε, ενό έτου ποινή φυλάκιση και ποιηματική ποινή. Οπότε αυστηροποιούνται όλα τα πλαίσια, γίνονται αυστηρά όλα τα πλαίσια και πρέπει οι επιχειρηματίε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τον νόμο και ευελπιστούμε στο καλύτερο για τι παραλίε χαρακτηριστικέ και το καλοκαίρι που έρχεται.